αγώνας. Είναι μια προσφορά από την mat90.com, το πρώτο site προγνωστικών στοιχήματος βασιζόμενο σε αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Αγοράστε τη σημεία σας, πληρώστε για τις νίκες σας. Κάντε την εγγραφή σας τώρα στη mat90.com. Οι δύο ομάδες στο κέντρο του κηπέδου, εδώ στην Άσυρο, η Δόξα Σύρου εναντίον της του ΑΟ Καρδίας και το παιχνίδι ξεκινάει πάντα στα πλαίσια της Α1 EuroLamp και πέμπτη αγωνιστική. Η ομάδα της Δόξας Ασύρου είναι στην επίθεση. Θα γίνει σέντρα. Μονακό με τον γυριστό του Ζλατίντσι και θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας Καρδίας Μαυρομιχάλης. Απόκρουση και η μπάλα κόρνερ. Πάμε στη συνέχεια του παιχνιδιού. Μπαλιά που θα γίνει από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Καρδίας με τον Καβούκη. Δεν είναι μπροστά ο Καβούκης. Καβούκης προχωρά. Θα πλασάνει με το αριστερό. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Καλή φάση για την ομάδα της Καρδίας στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ενώ τώρα από την άλλη πλευρά ο Μπάγιος είναι εκεί. Εκεί ο οποίος προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τώρα μέσα. Είναι δύο παίχτες εκεί κοντά της Καρδίας πάνω που τους παρανοχλήσουν. Μπάγιος θα γίνει αποδέκτης μπάλας. Έκανε ο Μπάγιος τη σέντρα. Θα πεταχτεί ο Τρικαλόπουλος. Θα γράψει το 1-0 για την ομάδα της Δόξας Ασύρου. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Βλέπετε εκεί. Προσπαθεί τώρα η ομάδα της Δόξας Ασύρου, είναι δύο παίκτες εκεί και ο Πάγιος αποδέκτης της μπάλας θα κάνει τη σέντρα και ο Τρικαλός θα πεταχτεί για να γράψει το 1-0 για την ομάδα της Δόξας Ασύρου. Για να δούμε τώρα, από την άλλη πλευρά πάλι Πάγιος, το 1-2 προσπαθούν να κάνουν εκεί με τον Καραμπατάκη, Καραμπατάκη στο πλασέ και η μπάλα θα αποκρουστεί από τον τερματοφύλακα, συνέχεια στη φάση και η μπάλα θα φύγει. Out. Να λοιπόν και πάλι με τον Μπάγιο. Εκτελέστηκε από τον Αχαλινόπουλο μέσα στην περιοχή. Θα βγάλουν οι παίκτες Καρδίας δυνατό σουτ. Μετά το φάουλ του Χαλινόπουλου η φάουλα θα φύγει ψηλά. Ζλατίντσι και θα κάνει το 2-0. Ζλατίντσι είναι αυτός ο οποίος καθώς πήρε το rebound μετά από το corner που εκτελέστηκε θα γίνει κάτοχος μπάλας μέσα στην περιοχή. Και ο Ζλατίντσι με πλασία θα γράψει το 2-0 για την ομάδα της Δόξα Ασύρου. Νέο σουτ, η μπάλα καταλήξει στον Τρικαλόπουλο και 3-0. Τρικαλόπουλος 3-0, θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρουμε βέβαια, συνέχεια στη φάση. Για να ξαναλέμε τη φάση εκεί, ο Τρικαλόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το 3-0. Και τώρα Καβούκης, προσπαθεί ο Καβούκης να βγάλει από την άλλη πλευρά τώρα τον Κράνια. Κράνιας, παραστράφευε Κράνιας, θα κάνει και τη σέντρα, θα βγει ο Καραβελίδης, θα μαζέψει την μπάλα για την ομάδα της Οξυσασύρου. Η μακρινή μπαλιά τώρα, για να δούμε, θα βγει ο Τρικαλόπουλος από την άλλη πλευρά. Σλατίντσι, θα γίνει απόκρουση, Σλατίντσι και πάλι κάτω από τις μπάλες, θα πάρει το rebound, θα πλασάρει ψηλά και θα κάνει το 4-0 για την ομάδα της Δόξας Ασύρου. 4-0 εδώ στην Άσυρο. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Ζλατίντσι θα κάνει πάνω στην κίνηση το πλασέ. Θα πάρει και το επάνω αφού αποκρουστεί η μπάλα και θα κάνει το 4-0. Είναι μια προσφορά από την mat90.com, το πρώτο site προγνωστικών στοιχήματος βασιζόμενο σε αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης. Αγοράστε τη σημεία σας, πληρώστε για τις νίκες σας. Κάντε την εγγραφή σας τώρα στη mat90.com. Δεύτερο ημίχρονο, 4-0 το πρώτο ημίχρονο και να δούμε την εξέλιξη αυτού του ενδιαφέροντο αγώνα που βέβαια είναι ένας μονόλογος της Δόξας Ασύρου. Το πλασέ και το γκολ. Το πλασέ και το γκολ από τον Μπάγιο. Εκεί πετάχθηκε ο Μπάγιος και θα γράψει το 5-0. Βλέπετε από αριστερά θα γίνει η σέντρα. Πέρασε και ο Καραμπατάκης και η μπάλα θα χτυπήσει το δοκάρι και στη συνέχεια ο Μπάγιος θα κάνει το 5-0. Συνέχεια στο παιχνίδι. Η μακρινή παλιά τώρα. Από αριστερά νέα σέντρα. Μέσα στην περιοχή. Θα πεταχθεί ο Ζλατίντσις. Θα κάνει το 6-0. Η άμυνα της Καρδίας δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Μυρολατρικά δέχεται αυτό το 6-0. Δεν μπορούν να αντιδράσουν οι παίκτες Καρδίας. Και στην επίθεση με τον Αχαλινόπουλο. Θα κάνει τη σέντρα ο Αχαλινόπουλος. Για να το από την άλλη πλευρά το πλασέ. Πλασέ που θα γίνει ιδανικό πλασέ από τον Αδαμίδη και 7-0. 7-0 για την ομάδα Δόξα Ασύρου. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Αχαλινόπουλος λίγο κάπου εκεί στο κέντρο. Θα κάνει τη σέντρα. Θα πάρει την μπάλα, γίνει αποδέκτης
Ο Αδαμίδης και με αριστερό πλασέ θα κάνει το 7-0 για την ομάδα Τζοξασίρου. Από την άλλη πλευρά τώρα, προσπαθεί να βγει εκεί ο Παπαδόπουλος. Θα κάνει ο Παπαδόπουλος παλιά, ναι, παλιά Παπαδόπουλος. Η κεφαλιά από τον Κράνια, η μπάλα όμως, ο Κράνιας όμως θα υποδειχθεί offside. Ξαναβλέπουμε τη φάση, βλέπετε που ακριβώς είναι ο Κράνιας, παίρνει την κεφαλιά, είναι σε θέση offside, σηκώνει βοηθός, δεν μετράει τον γκολ της καρδίας. Και τώρα δηλαδή θα σφίξει τη λήξη του αγώνα, τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Άσυρο, 7-0 για την ομάδα της Δόξας.